Στο παραπέντε της έλευσης Ερντογάν στην Αθήνα για Καζάν Καζάν ζητά αποστρατικοποίηση Χίου, Σάμου και Ψαρών. Λίγες ώρες πριν φτάσει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα λοιπόν και η Άγκυρα έδωσε ένα ακόμα δείγμα της αναλύωτης αναθεωρητικής της πολιτικής. Η Ελλάδα, όσοι έχει το δικαίωμα, εξέδωσε την OTAN A436823 με την οποία δέσμευσε τρεις περιοχές για αεροναυτική άσκηση του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 14 του μήνα. Οι δύο περιοχές είναι δίπλα σε Χίο, Ψαρά και Σάμο και η τρίτη ανατολικά της Καρπάθου. Η Τουρκία λοιπόν προχώρησε στην έκδοση της NOTAM A921123, στην οποία αναφέρει πως η Ελλάδα, παραβιάζοντας τη συνθήκη της Λοζάνης και την αποστρατικοποίηση νησιών που αυτή ορίζει, προχωρά σε άσκηση και στην NOTAM που έχει εκδώσει περιέχει τα νησιά Χίο, Σάμο και Ψαρά που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Λίγες ώρες δηλαδή πριν πατήσει το πόδι του στην Αθήνα ο Ερντογάν, προστάζει να μην γίνουν ασκήσεις στα ελληνικά νησιά. Να θυμίσουμε πως σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το TRT παραπροχθές, ο Ερντογάν προέβησε δηλώσεις και απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής από το Ντουμπάι, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής για την Παγκόσμια Δράση για το Κλίμα που πραγματοποιήθηκε στο Expo City Ντουμπάι στο πλαίσιο της 28ης διάσκεψης των ημερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Ο Ερντογάν ανέφερε ότι θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Ελλάδα στις 7 Δεκεμβρίου για την 5η συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Απαντώντας σε ερώτηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μία δήλωση τις τελευταίες ημέρες, είπε ότι είναι επιτακτική η συνεργασία με την Τουρκία. Τι νομίζετε ότι σημαίνει αυτή η δήλωση του Μητσοτάκη? Θα ξεκινήσει μία νέα εποχή μεταξύ των δύο χωρών, ειδικά μετά τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας είπε. Ευχή μας είναι να έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.